Γεια σας από τη Λευκωσία, όπου το μέλος της Επιτροπής και το μόνο μέλος της Επιτροπής Έρευνας, ο κ. Πόλης Πολυβίου, συνεχίζει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας του σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Από αυτά που έχει πει μέχρι στιγμής, αυτό που προκύπτει είναι ότι υπήρξε ευθύνη από μέρους της Κυπριακής Πολιτείας με ανεπάρκεια, ολιγορία, αμέλεια στο χειρισμό του θέματος των εκρηκτικών υλών που φύλαγε η Κύπρος εδώ. Επισημαίνει ευθύνες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο βαθμό που γνώριζε και την επικινδυνότητα. Επισημαίνει πολιτικές ευθύνες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, αλλά και στον Υπουργό Εξωτερικών για το χειρισμό του ζητήματος, καθώς και σε διάφορους γραφειοκράτες σε υψηλό επίπεδο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να χειριστούν το ζήτημα, να πάρουν αποφάσεις ό,τι αφορά τον τρόπο φύλαξης, τον οποίο χαρακτήρισε ανεπαρκέστατο, και της επιθεώρησης του φορτίου. Το οριστικό συμπέρασμα του κ. Πολυβίου περίπου είναι ότι έφτεξε ολόκληρο το σύστημα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η διαπίστωση του ότι για πρώτη φορά διορίζεται ερευνητική επιτροπή η οποία να ασχοληθεί με τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της κυβέρνησης και διορίστηκε από την κυβέρνηση, ναι. Και βεβαίως προχωρεί και στην υπόδειξη θεμάτων που θα πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να λειτουργεί, να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Κώστα, Αντώνη, σε ευχαριστούμε να ακούσουμε τον κύριο Πολυβίου, ο οποίος εξακολουθεί να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ερευνάς του βεβαίως. Έστω και αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπέγραψε έγγραφο με το οποίο να επιλέγεται το Μαρί, και έστω και αν η υπηρεσιακή πρωτοβουλία για επιλογή του Μαρί ανήκει στο ΓΕΦ και εις τον Υπουργό Άμυνας, η τελική απόφαση για εναπόθεση στην ναυτική βάση στο Μαρί ανήκει και αποδίδεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.